Τώρα που μάθαμε να αναβοσβήνουμε τα λαμπάκια μας, ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τα δικά μας φανάρια κυκλοφορίας. Σε αυτή τη δραστηριότητα θα χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις που αποκτήσαμε στις προηγούμενες δραστηριότητες για να φτιάξουμε ένα κύκλωμα που προσωμιώνει τα φανάρια κυκλοφορίας μιας πόλης. Αυτή και τις επόμενες εφαρμογές μπορείτε να τις συνδυάσετε και να τις ενσωματώσετε σε μια μακέτα έξυπνης πόλης. Έχετε φανταστεί ποτέ πως θα ήταν μια πόλη ολοδικιά σας, με τις χειροτεχνίες και τις κατασκευές σας να ζωντανεύουν και να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους? Σπίτια, πολυκατοικίες, παιδικές χαρές, συναγερμοί, πάρκινγκ, ρομποτικά οχήματα και ό,τι άλλο μπορείτε εσείς να φανταστείτε για την έξυπνη πόλη σας. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για την κατασκευή του κυκλώματος. Την πλακέτα Arduino Uno, 3 λαμπάκια LED στο χρώμα των φαναριών, 3 αντιστάσεις 220 ohm, καλώδια σύνδεσης ή αλλιώς jumper wires, την πλακέτα δοκιμών ή αλλιώς breadboard. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το κύκλωμα. Στην ουσία το κύκλωμά μας θα είναι σαν την πρώτη δραστηριότητα που είδαμε με το λεντάκι που αναβοσβήνει. Μόνο που τώρα θα έχουμε 3 λεντάκια αντί για ένα που θα αναβοσβήνουν και αυτά στη σειρά. Πρώτα θα πάρω ένα καλώδιο mail to mail για να βάλω τη γύρωση. Βάζω το καλώδιό μου στη σειρά του πλην και έπειτα στο πιν της γύρωσης. Τώρα έχουμε όλη τη σειρά γειωμένη. Εκεί θα βάλω τα κοντά ποδαράκια, δηλαδή τα αρνητικά, από κάθε LED και τα θετικά ποδαράκια θα τα βάλουμε προς το κέντρο. Σε όλα μου τα λεντάκια θα βάλω από μία αντίσταση για να μην καούν όταν πάρουν ρεύμα. Προσέχω η αντίστασή μου να είναι στην ίδια σειρά με το θετικό ποδαράκι του LED. Δεν ξεχνώ πως στο κεντρικό μέρος του breadboard οι γραμμές συνδέονται κάθετα. Τώρα θα συνδέσω το κάθε λεντάκι με ένα ψηφιακό πιν από το Arduino μου. Την κάθε σύνδεση θα την κάνω με ένα mail to mail καλώδιο. Το πράσινο λεντάκι θα το συνδέσω στο ψηφιακό πιν 9. Το πορτοκαλί θα το συνδέσω στο ψηφιακό πιν 10 και το κόκκινο στο ψηφιακό πιν 11. Τέλεια, το κύκλωμά μου είναι έτοιμο! Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τις εντολές του κώδικα. Με τη βοήθεια της εντολής pin mode, ορίζω το κόκκινο, το πορτοκαλί και το πράσινο λεντάκι ως εξόδους. Το κάθε λεντάκι το έχω αντιστοιχίσει στις ψηφιακές θύρες του Arduino, στην 9, στη 10 και στην 11. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο πρώτο λεντάκι που είναι το κόκκινο. Με τη βοήθεια της εντολής Digital Write δίνω στο κόκκινο λεντάκι την τιμή High. Δηλαδή, του δίνω ρεύμα για να φωτίσει. Ενώ αντίστοιχα, στο πορτοκαλί και στο πράσινο λεντάκι έχω δώσει την τιμή Low, που σημαίνει ότι δεν του δίνω ρεύμα για να παραμένει κλειστό. Το κόκκινο λεντάκι που έχει την τιμή High θα παραμένει ανοιχτό για 3 δευτερόλεπτα. Και αυτό συμβαίνει γιατί το έχω βάλει την εντολή delay για 3000 millisecond. Παρόμοια, γράφω τον κώδικά μου για το πράσινο λεντάκι και για το πορτοκαλί. Κάθε φορά η εντολή delay με βοηθάει να αναβοσβήνουν τα λεντάκια μου με τη σειρά, έτσι ώστε να προσομοιώσουμε τα φανάρια κυκλοφορίας που συναντάμε στους δρόμους. Το πρόγραμμά μου είναι έτοιμο. Πάμε να κάνουμε verify για να δούμε αν έχουμε κάποιο σφάλμα στον κώδικα. Το compile έγινε και ο κώδικας μου δεν έχει κανένα σφάλμα. Οπότε πάμε να το φορτώσουμε στο Arduino. Τέλεια, για να δούμε αν δουλεύει. Βλέπω ότι ανάβει πρώτα το πράσινο λεντάκι, μετά το πορτοκαλί και μετά το κόκκινο. Για να δούμε, θα ξαναρχίσει από την αρχή. Όπως βλέπω, το πράσινο λεντάκι μένει ανοιχτό για 5 δευτερόλεπτα, το πορτοκαλί για 1 δευτερόλεπτο και το κόκκινο για 3. Αυτό φαίνεται και από τον κώδικά μας στην εντολή delay. Στο κόκκινο λαμπάκι έχω 3 δευτερόλεπτα, στο πράσινο έχω 5 δευτερόλεπτα και στο πορτοκαλί έχω 1 δευτερόλεπτο. Και όλα αυτά με τη βοήθεια της εντολής delay. Πειραματιστείτε κι εσείς με τον κώδικα στο σπίτι. Δοκιμάστε να αλλάξετε το χρόνο που τα φανάρια σας θα μένουν σβηστά ή αναμένα. Αλλάξτε τις τιμές στην εντολή delay και δείτε τι θα συμβεί. Πάμε τώρα και ένα βήμα παρακάτω. Πώς θα ενσωματώσουμε στα φανάρια μας ένα φανάρι πεζών που είδαμε και στην προηγούμενη εφαρμογή? Θα μετακινήσω αρχικά τα λεντάκια μου προς τα εμένα για να απελευθερώσω λίγο χώρο στο breadboard και να βάλω το καινούριο μου φανάρι. Για το φανάρι πεζών θα χρειαστώ παρόμοια υλικά και παρόμοιο κώδικα. Θα βάλω ένα πράσινο και ένα κόκκινο φανάρι, στο οποίο θα προσθέσω τις αντιστάσεις μου και θα τα συνδέσω στο Arduino μου με τη βοήθεια των καλωδίων. Πάμε να βάλουμε όπως και πριν στα γρήγορα το αρνητικό ποδαράκι στην αρνητική γραμμή, το ίδιο και για το κόκκινο φανάρι. Έπειτα θα βάλω τις αντιστάσεις μου για να μην καούν τα λεντάκια. Προσέχω να είναι στην ίδια γραμμή όπως είπαμε και πριν. Και τώρα θα πάρω τα mail to mail καλώδια και θα συνδέσω το πράσινο λαμπάκι στο pin 3 και το κόκκινο λαμπάκι στο pin 4. Έτοιμο και το φανάρι πεζών! Πάμε τώρα να δούμε τι αλλαγές έχω κάνει στον κώδικά μου.
Καταρχάς, ορίζω τα δύο καινούργια λεντάκια στις αντίστοιχες θύρες, 3 και 4. Προχωράω πιο κάτω μέχρι να βρω τις εντολές που έχω για το κόκκινο λεντάκι. Στον προηγούμενο κώδικα είχα αυτές τις εντολές. Το κόκκινο λεντάκι παίρνει την τιμή high και το πράσινο με το πορτοκαλί είχαν την τιμή low, δηλαδή το κόκκινο ανάβει, ενώ το πράσινο με το πορτοκαλί είναι σβηστά. Τώρα πρόσθεσα και το λεντάκι πράσινο P και κόκκινο P, που είναι τα αντίστοιχα φανάρια μου για τους πεζούς. Όταν το κόκκινο φανάρι για τα αυτοκίνητα είναι ανοιχτό, τότε ανάβω και το πράσινο φανάρι για τους πεζούς. Αντίστοιχα, όταν το πράσινο φανάρι για τα αυτοκίνητα έχει την τιμή high, άρα είναι αναμένο, τότε είναι αναμένο και το κόκκινο φανάρι για τους πεζούς. Αυτές ήταν όλες οι αλλαγές που είχα να κάνω στον κώδικα. Πάμε τώρα να κάνουμε verify για να δούμε αν θα μου βγάλει κάποιο σφάλμα. Τέλεια, από ό,τι βλέπω δεν έχω κάποιο σφάλμα. Πάμε να φορτώσουμε το πρόγραμμα στο Arduino μας. Για να δούμε τι φτιάξαμε. Από εδώ έχω τα φανάρια των αυτοκινήτων και εδώ είναι το φανάρι για τους πεζούς. Όταν το φανάρι των αυτοκινήτων είναι πράσινο, τότε έχουμε κόκκινο φανάρι για τους πεζούς. Έπειτα τα φανάρια των αυτοκινήτων γίνονται πορτοκαλί και κόκκινο και τότε ανάβει το πράσινο φανάρι για τους πεζούς. Για δυνατούς λίτες που θέλουν να πειραματιστούν παραπάνω στο σπίτι, μπορούμε να πειράξουμε το κύκλωμά μας προσθέτοντας ένα διακόπτη ώστε να προσομοιώσουμε τη λειτουργία μιας διάβασης πεζών. Όταν πατάμε το διακόπτη θα πρέπει να ανάβει το κόκκινο για τα αυτοκίνητα και το πράσινο για τους πεζούς. Δοκιμάστε κι εσείς στο σπίτι να μετατρέψετε τις εντολές του κώδικα έτσι ώστε να το καταφέρετε. Επισκεφτείτε τον οδηγό της δραστηριότητας για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικές οδηγίες και πηγές.